Hello, ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας. Άλλο ένα, μην μου πεις, έχει ξεκινήσει ήδη στον αέρα. Άλλη μια ώρα μοναδική. Και για την ακρίβεια, 56 και 73 και 63 και 85 πρώτα λεπτά. Και κλάσματα του δευτερολέπτου. Γιατί θέλω να τα λέω ακριβώς τα πράγματα. Με Εύη Χιλά εδώ στο πλάι μας, εννοείται, και όλους σας, όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Τρία καταπληκτικά θέματα έχουμε ετοιμάσει για σήμερα και κάτι πάρα πολύ αποκλειστικό. Θα σας προετοιμάσω από τώρα και θα σας πω ότι σήμερα θα δείτε αποκλειστικά λέιζερ μυοπίας. Μπήκαμε λοιπόν στα άδυτα του χειρουργείου, στο οποίο υπευλήθη, παρακαλώ φίλε τηλεθεατή μου, πριν από λίγο καιρό. Ο γνωστός παρουσιαστής Αλέξανδρος Πετρίδης και η γνωστή παρουσιάστρια Εύη Χιλά μπήκανε και οι δύο πάντοτε κάτω από την επίβλεψη αλλά και την μοναδικότητα της φοβερής χειρουργού οφθαλμιάτρου Έλενας Κεφάλα, που θα μας πει πάρα πολύ ωραία και αποκλειστικά πράγματα. Μάθετε σε λίγο και μπείτε στο χειρουργείο να δείτε πώς γίνεται ζωντανά, γιατί και αυτό το κάναμε μόνο για εσάς. Αυτό ακριβώς, βεβαίως, μαζί μας δηλαδή. Η οφθαλμολογική έτσι χειρουργική επέμβαση, λέιζερ, ανώδυνα, πήγαμε μόνοι μας, ήρθαμε μόνοι μας, μπήκαμε, βγήκαμε και δεν καταλάβαμε τίποτα. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Επίσης, σε πάρα πολύ λίγο κοντά μας εδώ η Μπάρμπαρα Κίρικη, που θα δώσει από τη στήλη των ζώων πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραίες συμβουλές, όπου έχει να κάνει με το, όχι συμβουλές ακριβώς, θα μάθουμε ποιες είναι οι πιο ακριβές ράτσες σε όλο τον κόσμο. Και ξεκινάμε με μια άλλη αγαπημένη στήλη από την Άρια Δαμουλάκη. Το ξέρεις αυτό, το ξέρεις, δεν το ξέρεις, θα το μάθεις σήμερα. Και αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, σας θέλω λίγο Beyoncé. Λοιπόν, αυτή η αγαπημένη στήλη βέβαια δεν είναι άλλη από την Άρια Δαμουλάκη που είναι εδώ κοντά μας και θα μας πει σήμερα για... Το αλάτι. Άντε πια το αλάτι, γύρνα το και τη σκούπα, πας και φύγει αυτό το αλάτι. Λοιπόν. Καταρχήν, καλησπέρα Αλεξανδρέ μου. Γεια σου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, γεια σας, μου. Καλησπέρα φίλοι σας. Μου και φίλες μου. Mm-hmm. Σήμερα το θέμα μας θα είναι το αλάτι. Γνωστός με την κοινή ονομασία, καλύτερα, χλωριούχου νατρίου. Το οποίο είναι απαραίτητο για κάθε ζωντανό οργανισμό και απαραίτητο στην ανθρώπινη διατροφή. Το αλάτι βρίσκεται διαδομένο στη φύση. Το βρίσκουμε διαλυμένο στο νερό της θάλασσας, διαλυμένο στο νερό ορισμένων λιμνών και βρίσκεται σε στερεά μορφή κάτω στη γη. Mm-hmm. Μάλιστα. Και στο νεφρό. Στο νεφρό. Α, τα άλατα. Απαγορεύεται, λέει, να παίρνεις αλάτι, να τρως αλάτι όταν έχεις πάθηση νεφρών και υπέρταση. Mm-hmm. Σωστά. Mm. Λοιπόν, αλλά άλλοτε βοηθά όμως. Δεν παχαίνει, αλλά κάνει δυστυχώς κατακρατήσεις. Μισθών. Σε μισθούς τι κατακρατήσεις. Κατακρατήσεις υγρών. Α, στον οργανισμό μας. Βέβαια. Μάλιστα. Ο άνθρωπος καταναλώνει 5 με 6 κιλά το χρόνο αλάτι, παιδιά. Εννοείς κατά άτομο. Ναι, κατά άτομο. Τι, κατά ομάδα. Όχι, εννοούσα κατά οικογένεια. Και μας λένε... Το ότι... μέσο όρο, λες εσύ, δεν τρώνε και όλοι αλάτι. Μέσο όρο, ναι, μέσο όρο, παιδιά. Πάντα μιλάω κατά μέσο όρο, δεν. Σωστά. Ναι. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αυτό, ειδική. Ναι, όχι. Και μας λένε βέβαια ότι το αλάτι στην ημερήσια δόση του πρέπει να μην ξεπερνά τα 2,5 με 3 γραμμάρια την ημέρα. Και ήδη είναι υπερβολικό γι' αυτό. Λοιπόν, ας τρέξουμε λίγο στην ιστορία μας, όπου μας λένε ότι το αλάτι το χρησιμοποιούσαν ως νόμισμα. Πραγματικά, δηλαδή, όταν το διάβασα αυτό, λέω, πλάκα κάνεις. Και όμως το χρησιμοποιούσαν σαν νόμισμα. Τι έκαναν οι πλούσιοι? Πουλούσαν δούλους σε αντάλλαγμα για αλάτι. Τι λες? Και κάναν αγορές, σας πληροφορώ. Και για τίποτα. Ναι, κάναν αγορές και πουλήσεις. Mm-hmm. Ορίστε μας. Εγώ λέω να ανοίξουμε, παιδιά, τα ντουλάπια μας, να βγάλουμε αλάτι, να πάμε στην πίσω εποχή. Και να αγοράσουμε δουλούς. Ναι, για να πάμε στην πίσω εποχή. Γιατί σε αυτή την εποχή, άμα το ανοίξει απλά με αλάτι, δεν γίνεται τίποτα μόνο. Τουλάχιστον να γυρίσουμε να πάρουμε μερικά στρέμματα. Δεν χρησιμοποιούμε αλάτι. Ναι. Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο. Πηγαίνει το ρόλο, παίρνουμε τι είναι. Αλάτι. Ημαλαίων. Θα σας πω και γι' αυτό σας πληροφορώ. Αλλά θα σας πω ακόμη κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε. Παλιά, ορισμένοι λαοί κάναν πόλεμο για την κατάκτηση αλατούχων πηγών. Να μου πείτε ότι κάνανε πόλεμο. Για την ωραία Ελένη, να πω ναι. Για την ωραία Εύη, να πω ναι. Ειδικά για τον Μέγα Αλέξανδρο. Για την ελευθέρωση. Ναι, για τον Αλέξανδρο. Ναι, για το αλάτι. Τόσο πολύ δηλαδή ήταν εθισμένοι στο αλάτι γευστικά. Δηλαδή για τη γεύση, σαν τι, ας πούμε, τους χρησιμεύε. Για το φαγητό τους ή το κάναν κάτι άλλο.
βάσει την ιστορία μας, λένε το βλέπανε σαν νόμισμα. Παιδιά, πώς έχουμε τώρα τα λεφτά? Το ίδιο πράγμα είχαν το αλάτι. Δηλαδή είναι να τραβάτε τα μαλλιά. Κοκοκόκο το δίνανε. Ή κουταλάκι κουταλάκι. Δηλαδή, ας πούμε, πόσα θες για να μου δώσεις την Εύη? 5 κουταλάκια. 5 κουτάλια τη σούπα. Κατάλαβες, έβαζε. Κουτάλες θα ήμουν εγώ και τη σούπα κουταλάκι. Ναι, εντάξει, παιδί μου, μα δεν είναι. Τους πογαβάθες. Ωραία είναι το μπλουζάκι σου σήμερα, αυτό είναι πολύ μοντέρνο, Φυσικά. Αφού είναι. Και δεν τη δείχνει. Είναι ανθρωπάκι. Πρέπει να το πάω πιο ψηλά να φανεί. Ναι, πολύ ωραία είναι. Τώρα το είδα. Μπράβο, σου είσαι πολύ όμορφη. Για πες. Λοιπόν. Εντάξει. Ας δείξουμε το θέμα μας, το αλάτι μαλαϊών, το οποίο το έφτιαξε η Εύη μας. Το αλάτι μαλαϊών είναι ροζ. Και οφείλεται στο ότι αποτελείται από πολλά μέταλλα και εχνοστοιχεία και σίδηρο. Mm-hmm. Αποτελείται πάνω από 80 μέταλλα και εχνοστοιχεία. Και είναι αντιμικροβιακό φυσικό προϊόν. Δηλαδή έτοιμο. Κάνει τη δουλειά του για τα μικρόβια. Σωστά. Τα πολεμάει. Ο λόγος λοιπόν που το προτιμάμε σε σχέση με το λαϊκό αλάτι, να το πω έτσι, της ευρείας κατανάλωσης και ενός στα σούπερ μάρκετ, είναι γιατί το οποιοδήποτε άλλο αλάτι έχει υποστεί λαϊκανισή, που σημαίνει ότι έχει υποστεί χημική επεξεργασία και κάνει καθόλου κακό στον οργανισμό μας. Και το άλλο, σαφώς και εκείνο έχει, αλλά μια πολύ κατώτερη μορφή επεξεργασία χημική και είναι από τη φύση του πάρα πολύ εμπλουτισμένο από άλλα πράγματα. Γι' αυτό κοιτάμε λοιπόν να παίρνουμε υποκατάστατα άλατο φυτικά, φυσικής προέλευσης, ή τέτοιου τύπου αλάτια από ό,τι τελικά του εμπορίου. Ναι, και έχουν πει και το θαλασσινό αλάτι είναι πολύ ωφελημότερο. Σαφώς. Από το ρηκτό, τουλάχιστον. Λοιπόν, ενημέρωση πλήρη. Δεν το συζητάω. Είναι πάρα πολύ διαβασμένη και στο τέλος νομίζω από αυτή την εκπομπή θα πρέπει να μας πληρώσει και από πάνω. Γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή θα έχει μάθει. Ναι. Την κάναμε την Άρια να μαθαίνει και να διαβάζει μέρα νύχτα. Για πες. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Και εγώ χαίρομαι για τους δασκάλους μου και χαίρομαι που γνωρίζω τον Αλέξανδρο και την Εύη και έχω μάθει μερικά πράγματα πολύ σωστά και βασικά από αυτό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, χαίρομαι. Δηλαδή, το λέω. Για να συνεχίσουμε τελικά λοιπόν, με το αλάτι. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα αλατόλουτρο με το αλάτι Ιμαλαΐων από το ξυνοτικό. Θα μας καταπραίνει τους μυς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, όπως και με το τις θαλάσσεις δηλαδή. Να ξέρετε ότι θα φύγουν όλες οι τοξίνες από τον οργανισμό, η κάθε βρωμιά μας. Πόση ποσότητα, μόνο γεμίσουμε μία μπανιέρα, γνωρίζουμε πόση ποσότητα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. 120 γραμμάρια, από ό,τι θυμάμαι. Μόνο. 120. Καλά, είναι όπως τα άλλα, τα γενικότερα που βάζουμε. Ναι. Κάποιες φορές έχουν βέβαια κάποιες μυρωδιές διάφορες μέσα, κάποια είναι χαλαρωτικά με τη λεβάντα. Ναι, ναι, με τη λεβάντα μου αρέσει πολύ. Με τη λεβάντα μαζί με την αλόη και το αλάτι μπορείς να κάνεις μία μάσκα απολέπησης, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Καθαρίζει βαθιά τους πόρους. Ναι, το αλάτι μας είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται και ως μυστικό ομορφιάς. Και νομίζω πως καλύτερα θα ήταν να το κρατήσουμε ως μυστικό ομορφιάς εκτός οργανισμού παρά εντός οργανισμού. Γιατί το αλάτι δεν μας προσφέρει τίποτα. Και ξέρετε κάτι. Ναι. Αν στη ζωή μας δεν είχαμε ποτέ δοκιμάσει το αλάτι, δεν θα το χρειαζόμαστε και δεν θα το θέλαμε ποτέ. Ναι. Όπως και τη ζάχαρη παράλληλα. Ναι. Ποτέ. Αλλά βέβαια εννοείται ότι έχει διαφορά. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Γιατί κάποιοι έχουν και από τη φύση τους από μόνο. Και τα λαχανικά κάποια εκφύσεως έχουν μέσα μια δόση άλατος. Σαφώς. Ναι. Σαν τη στήλη άλατος. Σαν τη στήλη αυτή που έχω μείνει εγώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως, όπως και να έχει, για λεύκαση δοντιών, για αντιπυρητική προστασία να διώξει τις νυφάδες πάνω στο τριχωτό της κεφαλής μας και επίσης μπορεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, για αλατόλουτρο. Και αλατοπίπερο. Λοιπόν, υπάρχουν και ελληνικές παροιμίες με το αλάτι μας. Σε ξένο φαΐ αλάτι μη ρίχνεις. Δηλαδή, μην ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις. Ναι. Τον έκανα του αλατιού, τον έδιρα. Και άλλη μία, νομίζω, ήταν με το... Πείτε μου μία με το αλάτι. Τον αλάτι και αν τον, και αν το ρίχνεις, το φαΐ σου το χαλά. Αυτό είσαι σημαντικό. Μην ρίχνεις αλάτι στη φωτιά. Έτσι, έτσι θέλω να με κοιτάσει σήμερα πολύ. Έτσι, μπορείτε να μην είστε έτσι μίλα, όπως είπα, καλό. Γενική μου λέει, λέγε Άρια, τι λες.
Και υπάρχουν λοιπόν, και άλλες πάρα πολλές. Αλάτι, αλάτι γίνεται η αλατιέρα αλάτι. Με κάλυψε ο Αλέξανδρος. Ναι, είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό με το αλάτι, παιδιά που λένε ότι αν δεν θέλεις έναν καλεσμένο, λέτε αν δεν θέλεις κάτι στο σπίτι μετά σου, βάζεις το αλάτι και γυρίζεις ανάποδα τη σκούπα και δεν ξαναπατάει. Παιδιά, αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Όταν φύγει, πετάς λίγο αλάτι στην πόρτα. Από την πόρτα τη σκούπα ανάποδα. Τη σκούπα ανάποδα και λέει ότι αυτό δεν ξανάρχεται. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Έτσι, αυτό λέμε. Να το κάνει εκεί στο σπίτι. Να διώξει δύο-τρει για να δει αν γίνεται. Όπω επίση σε έστε, αλλά λένε, έχω μπει. Τι άλλο να αφήνει, μ' αρέσει. Για μένα. Σου πάθα αγγείλω. Δεν πειράζει. Όπω επίση λένε. Το αποτέλεσμα. Ότι για μένα. Ότι όταν πα σε ένα σπίτι. Και. Και είναι το ένα σπίτι που θέλει να αγοράσει ή να νοικιάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Και μπει πρώτο μέσα, αν θέλει να το πάρει σίγουρα εσύ, για να μην το πάρει άλλο, ναι. Πρέπει να πα ντουαλέτα να κάνει τα χοντρά σου. Αλήθεια. Ναι. Τι φοβερό που είναι αυτό. Και μετά το σπίτι δεν σου πάρει κανένα, λένε. Αυτό γίνεται και με του έρωτε, άμα δεν θε να. Μόλι πα σπίτι τη πρώτη φορά. Μόλι πα σπίτι τη πρώτη φορά, για να μην την πάρει κανεί άλλο και να είναι ερωτευμένη μαζί σου. Συνεχίστε με καλό, κυρία Δαμουλάκη. Είναι τα τελευταία, δεν έχω κάτι άλλο, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Θα ζαλιστείτε, αν τις πούμε όλες, θα πούμε κάποιες, όπως είπαμε, περιληπτικά και άλλες αναλυτικά. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μάλιστα. Το αλάτι χρησιμοποιείται στην ιατρική ως διάλειμμα 0,9% ως φυσιολογικός ορός. Σωστά. Επίσης, χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική σαν καθαρτικό. Σε λίγη δόση γραμμαρίων. Σε μεγαλύτερη δόση προκαλεί θανατηφόρα αποτελέσματα. Επίσης χρησιμοποιείται στη γεωργία μας για την καλυτέρευση της καλλιέργειας. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω εγώ για το αλάτι. Μπράβο, και μπράβο, δηλαδή, τι να σου πω, μας έχεις αφήσει εγώ απεθαγγείλωση. Άφωνος. Μπράβο. Είτε στη ώρα πράγματα. Μπράβος. Γενικότερα είναι πάρα πολλά πράγματα, θέλω να πω στους τηλεθεατές, που ενώ τα ακούς καθημερινά, τα βλέπεις, τα χρησιμοποιείς, τα αυτό, τα από εδώ, τα από εκεί και τα από άλλα. Την πλήρη όμως. Δεν ξέρεις ναι, από πού έχουν έρθει, τι ακριβώς, πού, τι, γιατί κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρια Δαμουλάκη, που ήσουν κοντά μας και είχες και πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα φύγουμε τώρα να πάμε στο πολύ ωραίο θέμα με την αγαπημένη Μαρία Πανταζή, yes. Όπου έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και εκείνη με την πλευρά της, έτσι, που έχει να κάνει με τα μαχητικά αθλήματα από τη δική της στήλη. Yes. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε, αφού έτσι ετοιμαστούμε και είμαστε έτοιμοι. Για να υποδεχτούμε την Μπάρμπαρα Κίλκη από τη στήλη των ζώων που έχει να δώσει τις δικές της συμβουλές και να πει ποια είναι τα πιο ακριβοπληρωμένα και τα πιο ακριβά ζώα από ράτσα εννοούμε στον κόσμο. Μην λείψει κανένα.